όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Ο καιρός εδώ είναι εξαιρετικός σήμερα και αυτό μαζί με την προσέλευση του κόσμου και την ιδιαιτερότητα του αγώνα μας κάνει να πιστεύουμε πως θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα σήμερα. Για να δούμε λοιπόν όπου να είναι αρχίζει αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γήπεδα του κόσμου. Ποιος παίκτης άραγε δεν θα ήθελε να αγωνιστεί εδώ μέσα. Είμαστε όλοι έτοιμοι για την έναρξη του παιχνιδιού. Ναι, πέρασε η μαλλιά. Ξεκινάει η κόντρα. Κινείται προς τα εμπρός. Πολύ έξυπνη η ενέργειά του. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Λίγο έλειψε για τον κόλπο. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Παραλίγο να το βάλει. Ήταν υπόθεση μερικών εκατοστών. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Καμία από τις δύο πλευρές ακόμα δεν κατάφερε να μετουσιώσει σε γκολ τις προσπάθειες που είχε. Και γίνεται ξανά δικιά του. Κέρδισαν το πλάγιο. Πολύ δυναμικά μπήκε εδώ. Εκτός γραμμής σε πλάγιο. Τελικά ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Ωραία πάσα. Κάνει μια συρτή σέντρα. Δεν είναι κανείς εκεί. Κρίμα. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά.
Υπέροχη πάσα. Είναι μόνος του. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Στέλνει υπέροχα προς τα μέσα. Θα επιχειρήσει ένα σούτ. Πάει να την παίρνει. Έτοιμος για το σούτ. Είναι μέσα. Καταλαβαίνετε τι σημασία αποκτά ένα γκολ αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να τελειώσει αλλιώς η φάση. Σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να φανεί ως τύχη. Αλλά είναι αποτέλεσμα της πίεσης ψηλά που εφάρμοσαν. Συν Αθηνά και χείρα εκείνη. Ένα μηδέν. Ο διαιτητής φυρίζει το τέλος του πρώτου μέρους. Οι δύο ομάδες αποσύρονται και φυσικά όλα είναι ανοιχτά στο δεύτερο μέρος. Καθώς το 1-0 μόνο ασφαλές σκορ δεν μπορεί να θεωρηθεί. Οι επιθετικοί λειτουργήσαν αποτελεσματικά, αλλά η παρουσία του κέντρου ήταν καθοριστική και στα ανασταλτικά αλλά και στα επιθετικά τους καθήκοντα. Με το πρώτο ημίχρονο να τελειώνει στο 1-0, πιστεύουμε να έχουμε πολλές φάσεις και συγκινήσεις στα επόμενα 45 λεπτά. Ξεκινάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Το 1-0 συνήθως είναι και παγίδα, γιατί είναι αρκετά έθραυστο σκορ και αν επαναπαυθεί σε αυτό η ομάδα μπορεί να την πατήσει. Με τους παίκτες να κρίνονται πίσω, αντί να δημιουργούν νέες καταστάσεις. Ωραία προσπάθεια. Κατάφερε να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Επιστέλνει προς τα αριστερά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ο παίκτης έκανε μια όμορφη κούρσα προς τα αριστερά. Μπήκε με άσχημο τρόπο. Σωστά δίνεται φάουλ. Στέλνει την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Είναι γρήγορο σαν αστραπή. Χαμηλά γίνεται η σέντρα. Απίστευτη ευκαιρία. Κανέναν η μπάλα από αυτή τη σέντρα. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάγια. Με χώρο μπροστά. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Διαβήτης η παλιά. Την κόβει. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ωραίο σου! Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Κατάει χαμηλά την μπάλα. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Η άμυνα δείχνει να τα πηγαίνει λίγο καλύτερα τώρα. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Από τη στιγμή που είσαι πίσω στο σκορ, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να κάνεις συντηρητική τακτική. Θα πρέπει να ρισκάρουν, δεν γίνεται αλλιώς. Κοτσάει με δύναμη την μπάλα. Θα μπορούσαν να είχαν κάνει το 2-0. Αν το βάζε αυτό, θα δυσκόλευε πάρα πολύ τη ζωή των αντιπάλων.
Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Ο χρόνος που τους απομένει είναι λίγος. Θα πρέπει να επινοήσουν κάτι καλό τώρα. Τώρα πια δεν απομένει παρά ελάχιστος χρόνος στο ρολόι του ρέφερι. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Είναι αμαρκάριστος εδώ. Υπέροχη κίνηση. Πάει για το γκολ. Και ναι, είναι το τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Μπορούμε να αποδώσουμε τα εύσημα για τη νίκη στους αμυντικούς, οι οποίοι δεν έχασαν την αυτοσυγκέντρωσή τους καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Μόνο ένα γκολ. Αλλά αξίζει να αναφέρουμε κάτι για το πώς αναμετρήθηκαν σκληρά και άντεξαν στην ισχυρή πίεση από τους αντιπάλους. Η μετάβαση τελείωσε. Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γιώργο Θαναϊλάκη για την ανάλυση του σήμερα. Αυτό ήταν για σήμερα, φίλες και φίλοι. Να είσαι καλά, Χριστό.